τραγούδια μου έχουν μια συγκεκριμένη τέτοια. Πρέπει να γίνει καλό ήχο πριν πω. Πινελόπη, σύνελθε! Πινελόπη. Γιατί όλοι με τον ίδιο ήχο τραγουδάμε. Πινελόπη, σταμάτα. Ρε παιδιά, δεν είμαι τζουμπσμπόκ να παίρνω πατάω ένα κουμπί. Ξαναπες το. Είναι τα δεδομένα είναι και για όλους μας. Δεν άκουγε τίποτα. Ρε, μα δεν γίνεται. Άμα άλλο γκαρίζει και φωνάζει, δεν είναι ίδιε εντάσει. Πρέπει να πάρω το χρόνο να το φτιάξω. Το ξέρω, γι' αυτό το είπα. Λέω, παιδιά, δεν έχουμε τον ηχολήπτη μα εδώ. Δεν είναι δεδομένη την ανταλλαγή. Μα δεν με αφορά τι γίνεται με όλου. Εγώ μίλησα για το δικό μου το κομμάτι το οποίο έχει πολύ χαμηλά, πολύ ψηλά. Όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Μάθε να λε σωστά τα χαμηλά σου. Ορίστε. Το χαμηλά δεν είναι χαμηλά, δεν φίλε. Άκουσε τι είπα τώρα. Ναι, να το ρυθμίζει με τη φωνή σου από τη στιγμή που δεν έχει κάποιον να το ανεβοκατεβάζει. Κύριε Πάνομα, είναι έτσι. Κύριε Πάνομα, είναι έτσι. Να κανονίσω να του δώσω και ένα μισθό του Γιώργου και κάθε φορά που θα τραγουδάω κάπου να μου κάνει τον ήχο. Μιλήστε όλοι. Γιατί εγώ δεν ακούω τίποτα. Δεν το κάνω θέμα. Καταρχήν δεν ακούσατε καν τι είπα. Είπα ότι. Λέω, δεν έβγαλα συνέστημα γιατί είχα το μυαλό μου εκεί. Πρώτον, δεύτερον, ο καθένα εδώ πάνω τον ανεβαίνει, κάνει ό,τι γουστάρει. Είναι τα δεδομένα ίδια όμω. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Δεν είμαστε σε μαγαζί για να φτιάχνουμε ήχο. Όχι, εγώ θα φτιάξω τον ήχο μου πριν ανέβω να τραγουδήσω εδώ πέρα. Σήμερα η Έλενα το πήρε τόσο προσωπικά, ότι εγώ ζητάω ήχο και όλοι πρέπει να είμαστε δίκαιοι και ίσοι και άξιοι κτλ. Κάνω ό,τι ήχο θε. Εγώ θα κάνω ό,τι ήχο γουστάρω. Έλενα, εσύ άκουγε. Είτε άκουγα είτε όχι, έτσι. Τα δεδομένα εγώ είναι αυτά. Δεν είμαστε σε μαγαζί που κάνουμε live μόνοι μας. Δεν σε ρώτησε κανένα. Τώρα ναι, 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 μιλάω γιατί είμαστε στην ίδια θέση αυτή τη στιγμή. Τραγουδήσαμε και τρεις. Γι' αυτό μιλάω. Δεν σε αφορά, γιατί εγώ μίλησα στον κύριο Πάνο καταρχήν. Δεν καταλαβαίνω τους λόγους που προσπάθησε να βρει τρύπα. Γιατί αυτό είναι δηλαδή λες και. Α, τι είπε η Πινελόπη, αυτό κάτσε να απαντήσω με νεύρα. Να φανώ. Δεν ξέρω. Δεν γίνεται να τρώμε χρόνο γι' αυτά. Δεν έφαγες. Να συζητάμε κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Χρόνο τρώμε τώρα, επειδή πετάγεστε και μιλάτε και σε μία φράση που εγώ απλά είπα τη γνώμη μου ανοιχτά. Ναι, που δεν υπόθηκε μία φορά αυτό. Έχει υποθεί πόσες φορές. Ναι, γιατί τα τραγούδια μου είναι δύσκολα ερμηνευτικά και τραγουδάω σε μία και δύο οκτάβες. Πινελόπη, είναι ντροπή τώρα αυτό που λες. Είναι αλήθεια. Είναι ντροπή αυτό που λες. Δεν μπορώ να ακούω συνέχεια το ίδιο πράγμα. Συνέχεια μια δικαιολογία. Συνέχεια κάτι μας φταίει. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Κουράστηκα. Καταρχήν με λες και εσύ Σπετσιώτη, μάθατε να τραγουδήσω. Σου είπε κανείς ότι δεν μου αρέσαν οι χαμηλές μου. Σου είπα κάτι. Μα το θέμα είναι ότι στις ψηλές σου κάνεις άλλα, στις χαμηλές σου κάνεις άλλα. Λογικό δεν είναι αυτό, δεν ρε, είναι λογικό. Δεν είναι λογικό. Θα ξεχάσω τη μουσική που ξέρω. Τι εννοείς, έχω την ίδια αποτοποθέτηση τις χαμηλές από τις ψηλές. Τις μικρές νοθείες, γιατί τις έλεγα χωρίς να είναι κανένας εδώ πέρα και το έλεγα όλο flat. Καταρχήν άκουσες τι είπα. Λέω, ήταν πολύ δυνατά. Δεν μου αρέσουν τα καρφιά. Τα καρφιά. Που πετάς την κακία, παπ! Δηλαδή το βελάκι που λέω εγώ και τα αφήνεις, τη βελόνα. Με αυτά έχω, σε αυτά έχω αλλεργία, έχω πρόβλημα. Και άκουσα σήμερα κανένα 2-3 τέτοια και δεν μ' άρεσαν καθόλου. Καλύτερα να παίζω χαμηλά και να μην έχω πρόβλημα. Εσύ δεν μου λες κάθε φορά σε βάζω τέρμα. Ναι, δίκιο έχεις. Και λέω κρίμα λόγω. Παιδιά, δεν μίλησα καν. Είπα τη μισή πρόταση από αυτή που είχα στο μυαλό μου. Ήθελα να πω ότι το κρίμα. Θέμα είναι, το θέμα είναι ότι λες κάτι. Το θέμα είναι ότι και το λες μία, δύο, τρεις και φορτώνει ο άλλος και μπορεί να μην πει τίποτα στην ουσία και να εκνευριστεί με το παραμικρό γιατί είναι τον έχει σκάσει. Δεν έχει την ίδια θέση. Κανένα δεν μίλησε. Άντε πάλι. Λοιπόν, είμαι παρορμητική και είπα τη σκέψη μου ανοιχτά. Άμα αυτό είναι πρόβλημα, να το γράψετε σε ένα χαρτάκι και να μου το ξαναπείτε μετά από ό,τι θα μιλήσει ο κύριος Πάνος. Δηλαδή, είναι αγένεια αυτό. Και είναι και αγένεια από πλευράς μου. Και εγώ θα ζητήσω ένα συγγνώμη, κύριε Πάνο.